Υπόμνημα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Καβάλας όσον αφορά την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Στο υπόμνημα που κατέθεσε αναφέρεται ότι μετά την απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας για αναστολή της λειτουργίας των αγροτικών κτηνιατρίων του Δήμου Νέστου και του Δήμου Παγκαίου, που έρχονται ως συνέπειά της από έτη παύσης λειτουργίας των αγροτικών κτηνιατρίων του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Θάσου, λόγω έλλειψης κτηνιατρικού και διοικητικού προσωπικού, καλούμε όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στη στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας νόμου Καβάλας με μόνιμο προσωπικό. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος σημειώνει ότι δεν αναστέλλεται καμία λειτουργία αγροτικών κτηνιατρίων, ωστόσο όμως, όπως δηλώνει, λειτουργούν οριακά. Σε καμία περίπτωση δεν κλείνει το κτηνιατρίο της Χρυσούπολης. Εκείνο το οποίο υπάρχει θέμα να πάψει να λειτουργήσει συνολικά είναι η κτηνιατρική υπηρεσία, εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα με κάποιον τρόπο να προσλάβουμε έναν κτηνίατρο. Το κτηνιατρίο στη Χρυσούπολη και το κτηνιατρίο στην Ελευθερούπολη υποφέρουν από την έλλειψη προσωπικού. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με την έλλειψη κτηνιάτρων. Μπορεί πολλοί να διαμαρτύρονται ότι το δημόσιο έχει πολύ προσωπικό στην Ελλάδα. Αν αυτό είναι αλήθεια και να λένε ότι πρέπει να περιοριστεί, ναι, να το δούμε. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την ασφάλεια της διατροφής, με τη δημόσια ασφάλεια, στα οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 2 κτηνιάτρους στην Καβάλα. Δεν μπορεί ένας κτηνίατρος να λειτουργεί μόνο στην Καβάλα ή προϊσταμένη και ένας κτηνίατρος να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στην Χρυσούπολη, μόνο για την εκεί περιοχή. Θα υπάρχει και εκεί κτηνίατρος. Θα έρχεται και εδώ. Το κτηνιατρίο της Ελευθερούπολης εδώ και χρόνια δεν έχει κτηνίατρο. Η Θάσος είναι εδώ και χρόνια χωρίς κτηνίατρο. Προχθές στην Πρωτομαγιά ήταν σε ετοιμότητα κτηνίατρος από την Κομωτινή για να μπορέσει να πραγματοποιηθούν εξαγωγές από την Ιχθυόσκαλα. Σε καθημερινή βάση μετακινούμε κτηνιάτρους από την Ξάνθη και τη Δράμα, προκειμένου να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των σφαγείων, της Ιχθυόσκαλας, των εξαγωγών. Δεν μπορεί να μετακινούμε κτηνιάτρους από τους άλλους νομούς για να μην μπορούμε να μετακινήσουμε κάποιες μέρες τη βδομάδα κτηνίατρο ή υπαλλήλους μέσα από τον δικό μας τον νομό. Στο υπόμνημα, οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν λέγοντας ότι οι πλημελείς έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, παρά τις πολλές φορές φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της κτηνιατρικής υπηρεσίας, δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού και προβλήματα που προκύπτουν από αυτή, δημόσιας υγείας και οικονομικής απώλειας για κάποιους ή παράνομου κέρδους για κάποιους άλλους. Σε περίπτωση λοιπόν μη λύσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναγκαστούν να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου των Κτηνοτρόφων Καβάλας. Κάποτε υπήρχαν 14 ή 15 κτηνίατροι. Υπάρχουν 2 πλέον και ένας ο οποίος έχει μια αναρωτική άδεια, που θα διαρκέσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Κάποτε υπήρχαν 45 συνάδελφοι γεωπόνοι. Υπάρχουν 9 πλέον. Κάποτε υπήρχαν 6-7 εκτιολόγοι. Υπάρχει μία μόνο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πλέον η υπηρεσία στα θέματα του πρωτογενούς τομέα είναι έξω από τα όρια της. Και παρόλα αυτά κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, το πετυχαίνουμε μέχρι τώρα. Ίσως δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε, ανησυχούμε γιατί το πετυχαίνουμε οριακά. Θα λειτουργεί συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρες και σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει κανένας κτηνοτρόφος ούτε στη Χρυσούπολη, ούτε στον Τέος Δήμο Ορεινού, ούτε σε καμιά περιοχή του νομού Καβάλας, χωρίς να εξυπηρετηθεί για οποιοδήποτε θέμα έχει.